Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σάββατο 9 Δεκεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Thrakis. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των αιτήσεων για την παροχή χρηματικού βοηθήματος στις αγρότησες πολύτεκνες μητέρες που δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων του λογαριασμού αγροτικής εστίας, όπως γνωστοποίησε η διοίκηση του ΟΓΑΜ. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η καταβολή του χρηματικού βοηθήματος σε αγρότησες πολύτεκνες μητέρες θα πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Τα ονόματα των δικαιούχων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ, την οποία μπορούν να επισκεφτούν οι ενδιαφερόμενες ακολουθώντας τα πεδία, συμπληρώνοντας τον αριθμό αίτησης και τον αριθμό μητρώου του ΟΓΑ. Υπενθυμίζεται ότι το ποσό του χρηματικού βοηθήματος ανέρχεται σε 1.000 ευρώ, ειδικά για το 2017, στο πλαίσιο ενίσχυσης των κατοίκων του νομού Λέσβου μετά τον πρόσφατο καταστροφικό σεισμό, το βοήθημα θα δοθεί σε όλες τις πολύτεκνες μητέρες του νομού που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και ανέρχεται στα 1.500 ευρώ. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία καταβολής του χρηματικού βοηθήματος στις δικαιούχους πολύτεκνες αγρότησες μητέρες θα ανακοινωθεί σύντομα. Επειδή τις ημέρες αυτές μονοπόλησε σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και στις συζητήσεις μεταξύ πολιτικών και του απλού λαού, τα όσα ακούστηκαν περί της συνθήκης της Λοζάνης από τον πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας της Τουρκίας, που φιλοξενήθηκε στη χώρα μας, εμείς καλέσαμε και φιλοξενούμε τηλεοπτικά τον εκκλησιαστικό ιστορικό και νομικό κύριο Ιωάννη Σιδηρά, ο οποίος τοποθετείται για τις αλήθειες και τις ανακρίβειες που σχετίζονται με τη συνθήκη της Λοζάνης. Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα ο υψηλός προσκεκλημένος μας, πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας, κύριος Ερντογάν, αναφέρθηκε πολλές φορές σε αυτό που αποτελεί θεμέλιο λίθο για τις σχέσεις των δύο κρατών Ελλάδος και Τουρκίας και δεν είναι άλλο από την Διεθνή Συνθήκη της Λοζάνης. Και επειδή ακούστηκαν και πολλά τα οποία είναι ανεδαφικά, 2-3 τοποθετήσεις νομίζω ότι είναι επιβεβλημένες για την αποκατάσταση της αλήθειας. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι διεθνή συνθήκη υπογεγραμμένη από πάρα πολλά κράτη τις λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις εκείνης της εποχής. Οι διεθνείς συνθήκες δεν γυράσκουν όπως οι άνθρωποι. Δεν είναι γριές για να αποσυρθούν, για να επικαιροποιηθούν ή για να τροποποιηθούν ως αν να είναι διμερής διαφορά. Δεν υπάρχει καμία διμερής διαφορά. Αυτό το διεθνές κείμενο, όποιος το αμφισβητεί, δεν μπορεί να απαιτεί κατά το δοκούν να το ερμηνεύσει και σε διμερές επίπεδο να γίνει ένα είδος ανατολίτικου παζαριού, με δόλιο βέβαια τρόπο και με σκόπιμο τρόπο, για να περάσουν οι επεκτατικές βλέψεις του Ιουδήποτε. Δεύτερον, στη συνθήκη της Λοζάνης δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά για την εκλογή μουφτίδων. Καμία απολύτως αναφορά. Εξάλλου, θα πρέπει να τονίσουμε, επειδή ακούστηκε κατά χώρον και είναι ψευδέστατο αντιεπιστημονικά και ιστορικά, είναι μετέωρο και έολο. Ούτε στην γειτονική μας χώρα, την Τουρκία, εκλέγονται οι μουφτίδες, διορίζονται, όπως και σε πολλές άλλες μουσουλμανικές κοινότητες ανά τον κόσμο, σε πολλά κράτη. Συνεπώς, το ζήτημα περί εκλογής μουφτίδων δεν εδράζεται ούτε στη συνθήκη της Λοζάνης, ούτε έχει και προηγούμενο στην ίδια τη γειτονική χώρα που το ζητά. Και εξάλλου είναι εσωτερικό ζήτημα που αφορά την κυρίαρχη ελληνική πολιτεία και αν θέλετε από ευγένεια και από διπλωματικότητα, κανένας δεν έρχεται στο σπίτι σου να σου υποδείξει πώς θα το διαμορφώσεις. Τρίτον, δεν υπάρχει αντιστοιχία ούτε μουφτίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ούτε μουφτή με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Έγινε μια προσπάθεια να υπάρξει ένα είδος αναλογικής σύζευξης Μουφτίας και Οικουμενικού Πατριαρχείου, Μουφτή και Οικουμενικού Πατριάρχου. Είναι άστοχη, είναι αντιεπιστημονική, είναι ανιστόρητη, είναι μετέωρη.
Η κάθε μουφτία είναι, θα λέγαμε, ένας φορέας θρησκευτικότητας και πνευματικότητας σε μικρής εμβέλειας μουσουλμανικές κοινότητες ανά τον κόσμο. Ο Οικουμενικός Θρόνος, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, είναι αυτοδιοίκητος, αυτόνομος, αυτοτελής οργανισμός με πνευματικά και θρησκευτικά κριτήρια, είναι υποκείμενο του διεθνούς δικαίου, όχι μόνο με τη συνθήκη της Λοζάνης, που κάποιοι θέλουν εκεί πάνω να πατήσουν, αλλά μέσω πολλών διεθνών συνθήκων, και σχετικά έχω γράψει αυτές τις μέρες ένα κείμενο για το νομικό στάτους του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δεν είναι λοιπόν μία μουφτία το Οικουμενικό Πατριαρχείο των Ρωμιών Ορθοδόξων της πόλης, αλλά είναι θεσμός υπεραιωνόβιος, υποκείμενο του διεθνούς δικαίου, αυτοδιοίκητος, αυτοτελής, αυτόνομος, ανεξάρτητος, με την εσωτερική του λειτουργία και ύπαρξη σε αναφορά προς 350 εκατομμύρια Ορθοδόξων χριστιανών ανά τον κόσμο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Τέταρτον δεν εκλέγεται από το λαό. Εκλέγεται από ένα σώμα που είναι η Αγία και Ιερά Σύνοδος 12-13 το πολύ ατόμων. Δεν είναι εκλογή όπως γίνεται στην Κύπρο, στην Εκκλησία της Κύπρου, όπου συμμετέχει κλήρος και λαός με κάλπες κυριολεκτικά. Άρα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Εξάλλου, ο μουφτής ή οι μουφτίδες στη γειτονική χώρα διορίζονται από το κράτος. Πέμπτον, στη συνθήκη της Λοζάνης δεν γίνεται καμία αφορά για τη Σαρία. Μιλάει για το σεβασμό των παραδόσεων, των θρησκευτικών πεπιθήσεων, των ηθών και των εθίμων κτλ. Αυτά είναι μετέπειτα συμφωνίες, τις οποίες συνυπόγραψε το τουρκικό με το ελληνικό κράτος και έτσι έχουμε αυτού του είδους την εφαρμογή, θα λέγαμε, της Σαρίας στις ιδιωτικής φύσεως ή αστικής φύσεως υποθέσεις, γάμοι, περιουσιακά, κληρονομικά, διατροφή, διαζύγια και ούτω καθεξής. Αλλά μέσα στη συνθήκη της Λοζάνης δεν υπαγορεύεται κάτι τέτοιο. Σεβόμενη η Ελλάδα την ιδιαιτερότητα κάποιων ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν στην ελληνική μουσουλμανική μειονότητα, το δέχθηκε. Προσωπική μου επιστημονική άποψη είναι ότι βεβαίως σε κανένα κράτος του δυτικού κόσμου, σε ελεύθερες δημοκρατικές κοινωνίες, δεν εφαρμόζεται η Σαρία. Ούτε στη γειτονική χώρα επιλύονται διαφορές με βάση τη Σαρία. Παρά τα αυτά, από σεβασμό σε κάποιες αρχές, λοιπόν, η Ελλάδα το αποδέχτηκε και τώρα πάει να τροποποιήσει αυτό το καθεστώς για να είναι κάτι επιλογή προαιρετικά και με ελεύθερη βούληση να επιλέγει ο ενδιαφερόμενος ή το ενδιαφερόμενο ζευγάρι. Ένα τελευταίο που θέλουμε να τονίσουμε είναι το εξής. Οι καλές σχέσεις στηρίζονται στις ειλικρινείς τοποθετήσεις. Οι καλές σχέσεις στηρίζονται στις υγιείς, θα λέγαμε, συνομιλίες με εντιμότητα, με αλήθεια και όχι με υπονοούμενα ή αν θέλετε με κρυπτή ή κρυπτόμενη ατζέντα. Όσον αφορά περί του χαρακτηρισμού εάν κάποιος είναι Ορθόδοξος ή είναι Μουσουλμάνος ή είναι Εβραίος ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι αναφέρει το δικαίωμα του καθενός να έχει την πίστη του και την θρησκευτική του αναφορά. Αυτό η Ελλάδα το σεβάστηκε πάντοτε. Οι αριθμοί, ξέρετε, κυρία Πασχαλίδου, είναι αμήλικτοι και στοιχιώνουν ως κατάρες. Στοιχιώνουν ως κατάρες. Οι Ρωμιοί της πόλης ήταν 200.000 το 1923 και παραπάνω. Σήμερα 2.500. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει υποθεί διεθνώς επαληθεύεται. Ένα κράτος αποδεικνύει ότι είναι κράτος δικαίου όταν ευημερούν οι μειονότητές του. Φαίνεται ότι αυτό εξ Ανατολών το λησμόνησαν, διότι δεν ευημερούσε ποτέ η Ρωμαϊκή κοινότητα εκεί μέχρι που αποδεκατίστηκε. Οτιδήποτε άλλο και αν πω είναι εκ του περισσού.
Η ιστορία μιλά από μόνη της. Οι αριθμοί είναι τραγικοί και είναι κατάρα που στοιχιώνουν. Στους υπεύθυνους, οι οποίοι αποδεκάτησαν τη Ρωμαϊκιά, ελληνορθόδοξη μειονότητα, η σύγκριση ανάμεσα στις δύο μειονότητες δεν είναι παιχνίδι του πικ-πονγκ. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μειονοτικών ελευθεριών είναι δεδομένος και πρέπει να είναι. Αλλά για την αποκατάσταση της αλήθειας, επειδή πολλής λόγος περί συνθήκης της Λοζάνης και πολλής λόγος περί σεβασμού μειονοτικών δικαιωμάτων, για την αποκατάσταση λοιπόν της αλήθειας έπρεπε να υποθούν και 2-3 τοποθετήσεις όπως γίνεται τώρα. Γιατί η αλήθεια είναι μία και δεν μεταφράζεται ούτε προβάλλεται με τη μάσκα του ψεύδους. Τότε δεν είναι αλήθεια, είναι απάτη. Την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί το 3ο εκπαιδευτικό σεμινάριο και ανοιχτή εκδήλωση για όλους τους ενδιαφερομένους με θέμα αυτισμός, νεότερα δεδομένα και εργοθεραπεία που διοργανώνει ο Σύλλογος ΔΑΔΑΑ σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής και υπό την αιγίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κυρίου Παντελεήμονος. Ομιλήτρια του σεμιναρίου θα είναι η κυρία Πινελόπη Βλωτινού, εργοθεραπεύτρια στην Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Εύρου και υποψήφια διδάκτορ στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου ΔΑΔΑΕ, κύριο Ευάγγελο Λαυσή, καθώς και την γραμματέα του Συλλόγου, την κυρία Ευγενία Εξακοίδου, για να μας ενημερώσουν για την εκδήλωση. Καλησπέρα σας, κύριε Λαυσή και κυρία Εξακοίδου. Να σας ευχαριστήσουμε που βρίσκεστε σήμερα εδώ για να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας για ακόμη μια δράση του Συλλόγου ΔΑΔΑΕ. Κύριε Λαυσή, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με εσάς, να μας πείτε λίγα λόγια για την αυριανή εκδήλωση. Καλησπέρα και από μένα. Αύριο γίνεται μια εκδήλωση στις 6 ώρα στο Ίδρυμα Παπα-Νικολάου. Είναι στη συνεργασία με τη Μητρόπολη Νουμουροδόπης. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Σεβασμιότατο κύριο Παντελεήμονα για την τιμή που μας έκανε να φιλοξενήσουμε αύριο στο Ίδρυμα Παπα-Νικολάου την κυρία Βλωτινού για να μας αναπτύξει θέμα για τον αυτισμό. Να πούμε ότι δυστυχώς δεν μπορεί να βρίσκεται κοντά μας η κυρία Βλωτινού σήμερα, αλλά σίγουρα θα τα ξαναπούμε σε κάποιο από τα επόμενα δελτία. Να πούμε ότι η εκδήλωση, όπως προαναφέραμε, θα είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τα μέλη του Συλλόγου ΔΑΔΑΑ, όποιος θέλει να προσέλθει και να ενημερωθεί επάνω στον αυτισμό. Η εκδήλωση, όπως είπαμε, θα ξεκινήσει στις 6 η ώρα. Είναι από τις πολλές εκδηλώσεις που διοργανώνει και ενημερώσεις ο ΔΑΔΑΑ. Πόσο ενήμερος είναι ο κόσμος της Κομωτινής πάνω στο σύνδρομο του αυτισμού, κύριε Λαυσή? Το λυπηρό είναι ότι δεν είναι. Δεν είναι, γι' αυτό γίνονται αυτές οι ομιλίες και σε αυτό το θέμα που είπατε ότι θα έπρεπε, αν θα είναι μόνο τα μέλη, για μένα πρώτα-πρώτα θα έπρεπε να είναι το περισσότερο, και το λέω με πόνο αυτό, με πόνο ειλικρινά, να είναι εκπαιδευτική. Είναι παιδιά τα οποία θέλουν τη μεταχείριση που πρέπει και δεν υπάρχει. Παρακαλώ και προσκαλώ όλους τους εκπαιδευτικούς από τα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια και θα χαρώ να είναι παρόν εκεί. Σίγουρα και κάποια από τις επόμενες δράσεις που μπορεί να κάνει ο Σύλλογος είναι και κάποιες συγκεκριμένες ενημερώσεις σε κάθε σχολείο για να μπορέσουν και τα παιδιά να εξοικειωθούν με τα παιδιά της ηλικίας τους, τα οποία πάσχουν από το σύνδρομο του αυτισμού και να μπορέσουν να ενημερωθούν και οι γονείς. Κυρία Εξακοίδου, να σας καλησπέρισουμε και εσάς. Καλησπέρα, κύριε Πισχαλίδου. Πάνω από 200 άτομα που διαβίουν στην περιοχή της πόλης μας και στη Ροδόπη ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, ενώ συνολικά στη χώρα μας τα άτομα αυτά υπολογίζονται πάνω από 40.000. Από το διάστημα ενεργοποίησης του ΔΑΔΑ, εδώ και 2 χρόνια περίπου, να πούμε, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 30 περιστατικά ατόμων ηλικίας από 4 έως 35 ετών, με διαταραχές που ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα και χρήζουν άμεσης υποστήριξης. Θα ήθελα πάρα πολύ να ενημερώσουμε τον κόσμο για τη δράση του Συλλόγου ΔΑΔΑ, γιατί σαν 2 ετών που είναι η ύπαρξη ζωής του, είναι νεοσύστατος, να πούμε, σχετικά με τους άλλους συλλόγους που υπάρχουν στην πόλη μας. Πείτε μας 2 λόγια. Εμείς από το ξεκίνημά μας θεωρήσαμε ότι πρώτο μέλημά μας είναι να ενημερώσουμε την κοινωνία της Κομωτινής για το θέμα του αυτισμού, γιατί μας αφορά όλους. Δεν είναι μόνο θέμα των 30 γονέων που έχουν ήδη γραφτεί στο Σύλλογο.
Και όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, έχουμε περιστατικά που ανήκουν στο φάσμα της αυτιστικής διαταραχής από 3 χρονών έως 35 περίπου ετών. Πέρα όμως από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που γίνονται και για να ενημερώσουμε τον κόσμο, τους εκπαιδευτικούς, τους θεραπευτές, αλλά και τους φοιτητές, γιατί μας αγκαλιάζουν, θέλω να πω, πάρα πολύ από την αρχή της δράσης του συλλόγου μας στο Πανεπιστήμιο, και όλοι οι καθηγητές και όλοι οι φοιτητές γεμίζουν τις αίθουσες των εκδηλώσεών μας, και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί θέλουν τα νέα παιδιά να ασχοληθούν και να μάθουν ό,τι μπορούν περισσότερο γύρω από το θέμα του αυτισμού. Και έχουμε και κάποια τμήματα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομωτινή που τους αφορά σαν θέμα. Έχουμε ξεκινήσει μαθήματα κολύμβησης και μαθήματα ψυχοκινητικής γυμναστικής. Έχουμε κάνει κάποια σεμινάρια ψυχολογικής υποστήριξης γονέων. Δυστυχώς, ακόμη πρωτεύων σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης για αυτά τα παιδιά, για να μπορούν να απασχολούνται κάποιες ώρες που δεν βρίσκονται στο σχολείο ή δεν μπορούν να βρίσκονται στο σπίτι. Έχουμε κάνει έκκληση πολλές φορές να βρεθεί ένας χώρος γύρω στα 100 με 200 τετραγωνικά για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτά τα τμήματα. Έχουμε χτυπήσει όλες τις πόρτες σε όλους τους φορείς, στο Δήμο, στο νοσοκομείο. Δυστυχώς δεν έχουμε βρει κάτι δεν ακόμη. Δεν έχουμε δηλαδή κάποια θετική απάντηση πάνω σε αυτό, γιατί όχι, σίγουρα δυστυχώς, χρειάζεται... Όχι, υπάρχει ακόμη αίθουσα σε ολόκληρη την πόλη. Μόνο για την κατάλληλη αίθουσα ή και γενικώς για την οικονομική Αν ενίσχυση. Αν βρούμε την αίθουσα, μετά σίγουρα θα χρειαστούμε και μια οικονομική υποστήριξη για να την... Να εξοπλίσουμε. Όλα τα, έτσι, όλα τα και έχουμε προς το παρόν ανθρώπους γύρω μας, συλλόγους ή και μεμονωμένους ανθρώπους που μας βοηθάνε με χορηγίες. Κάνουν οι ίδιοι εκδηλώσεις και δίνουν τα χρήματα στο σύλλογο, τα οποία συγκεντρώνουμε για αυτό το σκοπό. Θέλω να πω ότι ο σύλλογός μας είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο έχει φυσικά φημή, έχει αριθμό λογαριασμού τραπέζης και ο καθένας με αποδείξεις μπορεί να καταθέτει κάποια χρήματα για να ενισχυθούν οι σκοποί του συλλόγου. Να πούμε ότι ο σκοπός του συλλόγου είναι να βοηθήσει τα άτομα με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, σωστά, αυτισμό, άσπεργκερ, ψυχοκινητική καθυστέρηση και άλλες συναφείς καταστάσεις, καθώς οι οικογένειες αυτές που έχουν ύψιστη ανάγκη από τη βοήθεια αυτή, τα αυτιστικά δηλαδή άτομα που προέρχονται από οικογένειες με ανάπηρους γονείς, μονογονικές οικογένειες, πολύτεχνες οικογένειες και αντιμετωπίζουν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, βρίσκουν στο σύλλογο πολύ μεγάλη βοήθεια. Πόσο ο κόσμος έχει αγκαλιάσει το σύλλογο και πόσο βοηθάει ενεργά, είτε μέσα από τις διάφορες εκδηλώσεις να συγκεντρωθούν ποσά, είτε όταν απευθύνεστε κατευθείαν σε αυτούς. Τα βήματά μας είναι μικρά και σταθερά. Όμως βλέπουμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο και έχουμε ήδη καταγράψει αρκετούς εθελοντές, οι οποίοι προσφέρονται να πηγαίνουν στα σπίτια, να παίρνουν τα παιδάκια, να τα κάνουν μια βόλτα, να τα συνοδεύουν στο σχολείο ή στις θεραπείες. Υπάρχει μια πολύ σημαντική κίνηση εθελοντική για το σύλλογό μας. Η οικονομική, σας είπα και προηγουμένως, έχουμε συγκεντρώσει πολύ λίγα χρήματα βέβαια προς το παρόν. Γίνεται όμως. Αλλά γίνεται πολύ καλή προσπάθεια, ναι. Και θα φτάσουμε εκεί και στην εκδήλωση που διοργανώνεται και για αυτό το σκοπό τώρα άμεσα. Οι γονείς ευαισθητοποιούνται, δηλαδή όσον αφορά αν έχουν κάποιο άτομο με αυτό το σύνδρομο στο σπίτι, είτε είναι παιδί είτε σε μεγαλύτερη ηλικία, προστρέχουν σε εσάς για ενημέρωση, για βοήθεια. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Να απαντήσει ο Πρόεδρος σε αυτή την ερώτηση. Αυτό είναι μια πικρή ιστορία. Καταρχήν, δεν μπορούμε να ρίξουμε το βάρος στους γονείς. Είναι δύσκολο. Όταν αποδεικνύεται αυτό το πράγμα, οι γονείς χάνονται και κατά τα πόδια τους. Σίγουρα. Αλλά είναι γεγονός ότι δεν έχουν έρθει οι γονείς. Όχι, δεν έχουν έρθει οι γονείς. Σας είπε η κυρία Ξακουίδου, αγκάλιασε ο κόσμος, μας αγκάλιασαν οι φοιτητές μας, μας αγκάλιασαν όλοι οι γονείς, λείπουνε.
Και είναι μεγάλο κακό το ότι λείπουν. Στο τι? Είναι πράγματα, είναι βήματα που σκέφτονται που θα κάνουν και ίσως έχουν αργήσει. Είναι ανθρώποι που είναι καλώς ή κακώς πιο μπροστά τους έχει συμβεί και μπορούν να τους κατατοπίσουν πλήρως. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι το γρηγορότερο δυνατό να σας ξαναπεί εξακουίδου σε άλλη συνέντευξη ότι τα μέλη με την ιδιαιτερότητα αυτή είναι τα δεκαπλάσια. Μακάρι να μην ήταν κανένας. Τα μέλη δηλαδή είναι άτομα που πάσχουν από αυτά τα σύνδρομα. Φυσικά δεν είναι... και όχι. Φίλοι είναι οι περισσότεροι. Να. Και αυτό που σας είπε η κυρία Εξακουίδου, υπάρχουν οι θέλοντες, υπάρχουν. Και εμείς, μην φανταστείτε, δεν είμαστε άνθρωποι που ξέρουμε πολλά. Καταρχήν δεν έχουμε τους χώρους. Σίγουρα. Το νούμερο ένα πρόβλημά μας τώρα, όταν σας λέει ότι έχουμε εθελοντές, πού να κάνουν αυτό το εθελοντικό πρόγραμμα. Σίγουρα. Και με το κολυμβητήριο. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και θα ήθελα να το πω. Λέει ένας από τους γυμναστές που έχουμε, μα μιλάτε λέει για οικονομικό πρόβλημα και εγώ δεν μου είπε κάποιος από τους γονείς. Να ξέρετε ότι κανένας γονιός, και νομίζω ζούμε όλοι σε αυτή την κοινωνία, θα μπορούσε να πει στον εκπαιδευτή, γυμναστή και δάσκαλο, το ξέρεις, έχω αυτό το πρόβλημα. Καθένας το κρύβει μέσα του. Δηλαδή θα μπορούσα να σας πω τώρα ότι μου είπε μία έχοντας παιδί, πότε θα έρθει γυμναστή στο κολυμβητήριο για να μην πληρώνω, πότε θα βρούμε μία αίθουσα, διότι τώρα μας έχει δώσει μία ο Δήμος, αλλά επειδή είναι υπόγειο φοβάται το παιδί, δεν θέλει να κατεβεί τα σκαλοπάτια. Δηλαδή είναι πολλές ιδιαιτερότητες που ας πούμε τα γραφεία μας. Τα γραφεία μας τώρα, αν έρθετε και εσείς τρεις μαζί δεν χωράμε μέσα. Ναι, μας δόθηκε από την πρώτη στιγμή. Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως τα γραφεία που έχουμε μέσα στο Θηλαίο, το παλιό Θηλαίο. Το παλιό Θηλαίο βρίσκεται ο χώρος σας. Ναι. Δίπλα στον Άγιο Γιώργη, είναι ένας μικρός χώρος. Σίγουρα χρειάζεται ένας μεγαλύτερος χώρος να φιλοξενήσει όλα αυτά τα άτομα για να γίνουν και οι απαραίτητες δραστηριότητες. Ναι, δεν είναι αμαρτία το Θεό αυτό που σας λέει ότι έχουμε, καταρχήν έχουμε τις ειδικές αγωγές, φυσικής αγωγής, το πανεπιστήμιο εδώ, έχουμε τις ψυχολογίες, έχουμε τόσο καλό υλικό και δεν υπάρχει μία αίθουσα για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε. Κατάλαβα. Σίγουρα είναι μεγάλο το πρόβλημα, αλλά με υπομονή και επιμονή πιστεύω στην πάροδο του χρόνου να μπορέσουν να γίνουν κάποια βήματα περαιτέρω για να μπορέσουν να λυθούν αυτά τα θέματα, γιατί πραγματικά υπάρχουν άτομα που το έχουν ανάγκη και μην μπορώντας να παρέχει ο Σύλλογος όλες αυτές τις δυνατότητες που έχει και όλες αυτές τις δράσεις που έχει σκοπό να κάνει, μην έχοντας τον κατάλληλο χώρο, φυσικά δεν μπορούν και αυτά τα άτομα να μπορέσουν να δουν κάποια βελτίωση στην παρούσα κατάστασή τους. Να ξαναπούμε ακόμη μία φορά για την αυριανή εκδήλωση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Η κυρία Βλωτινού θα ενημερώσει τον κόσμο για τα νεότερα δεδομένα όσον αφορά για τον αυτισμό και την εργοθεραπεία που πρέπει να γίνει, το πολύ μεγάλο έργο αυτό της εργοθεραπείας για τα άτομα που πάσχουν από αυτό το σύνδρομο. Να σας ευχαριστήσω κάπου εδώ. Θα τα πούμε σε κάποια επόμενη συνάντησή μας περαιτέρω για τα προβλήματα του Συλλόγου. Κάνετε πολύ σημαντικό έργο να προσκαλέσουμε τον κόσμο όσο μπορεί να συμμετέχει στις δράσεις σας και στις ημερίδες σας. Είναι πολύ καλό να ενημερώνεται ο κόσμος και να μπορέσει να ζητήσει βοήθεια πραγματικά από το Σύλλογο. Να πούμε και για την μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνεται την επόμενη εβδομάδα εδώ σε συνεργασία με τις γυναίκες της Κομωτινής. Μπορεί να είναι μια εκδήλωση πολιτιστική. Μπορεί να αφορά καλλιτεχνικά δρόμενα και τον αθλητισμό. Γίνεται όμως για καλό σκοπό. Γίνεται για τη συγκέντρωση των εσόδων για το Σύλλογο ΔΑΔΑ. Για όλα αυτά τα άτομα που πάσχουν από το σύνδρομο του αυτισμού και πραγματικά προσκαλούμε όλοι μαζί τον κόσμο να έρθει με 3 μόλις ευρώ που είναι, δεν είναι είσοδος, η είσοδος είναι ελεύθερη, είναι η ελάχιστη φορά που μπορεί να δώσει κάποιος για την ό,τι μπορεί ο καθένας για να μπορέσει να παρέχει βοήθεια στο Σύλλογο ΔΑΔΑ. Και μέσα από αυτό θα δούμε τη βράβευση κάποιων ατόμων που έχουν επιλογή μέσα από ψηφοφορία του κόσμου που γίνεται εδώ και αρκετές ημέρες μέσα από τα μέσα μαζικής δικτύωσης. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκατε σήμερα εδώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσουμε θερμά τις γυναίκες της Κομωτινής, το Art Channel, για την προσπάθεια αυτή που κάνουν
Καταρχήν, συγχαρητήρια για την ανάδειξη, ειλικρινά, και από ό,τι σε μια συζήτηση που κάναμε με την κυρία Ξακουίδου, με τις γυναίκες της Κομωτινής, λέει γινόταν σε τόσα άλλα μέρη και δεν γινόταν εδώ. Θα γίνει κάτι πολύ όμορφο, ειλικρινά συγχαρητήρια και ευχαριστούμε που μέσα σε όλο αυτό το καλό που κάνουν γυναίκες της Κομωτινής και Art Channel θέλουν συνάμα να βοηθήσουν και το Σύλλογο. Τους ευχαριστούμε μέσα από την ψυχή μας. Και να τους καλέσουμε αύριο για ακόμα μια φορά. Θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση. Τα δεδομένα που για η ομιλία της κυρίας Βλωτινού θα είναι ουσιαστική και θα περιέχει μέσα και στοιχεία από την εμπειρία της και τα περιστατικά που καθημερινά αντιμετωπίζει. Και πιστεύω ότι θα πάρουν πολύ ουσιαστικές γνώσεις ο κόσμος που θα την παρακολουθήσει αύριο. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Το Art Channel Thrakis μαζί με τις γυναίκες της Κομωτινής διοργανώνουν μια λαμπερή βραδιά γεμάτη φως, θετική ενέργεια αλλά και συγκίνηση λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Μετά από ψηφοφορία του κόσμου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία μπορείτε ακόμη να ψηφίσετε μπαίνοντας στο www.rodopiawards.gr, θα γίνει βράβευση στους πιο δυναμικούς, πετυχημένους και ευφυείς ανθρώπους της Κομωτινής που διακρίθηκαν και ξεχώρισαν για το ήθος, το έργο και τη δράση αλλά και τη δουλειά τους. Η βραδιά πραγματοποιείται για τη στήριξη του Συλλόγου ΔΑΔΑΑ των παιδιών με αυτισμό και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Κύτταρο ΡΕΚ στις 9 η ώρα το βράδυ. Γεια σας, είμαι ο Χρήστος. Είμαι η Λίτσα. Είμαι η Ζωή. Είμαι η Νατάσα. Είμαι ο Κιωβόρ. Και σας καλούμε να στηρίξετε και εσείς μαζί μας τη μεγάλη φιλανθρωπική γιορτή Βραβεία της Χρονιάς που θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Κύτταρο ΡΕΚ προς τιμή και στήριξη του Συλλόγου ΔΑΔΑΑ των Παιδιών με Αυτισμό. Ψηφίστε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τους υποψήφιους και ελάτε να δηλώσουμε έμπρακτα με την παρουσία μας τη δύναμη αυτής της πόλης. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Λουγέρης και σας καλώ να στηρίξετε και εσείς μαζί μου τη μεγάλη φιλανθρωπική γιορτή Βραβεία της Χρονιάς που θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Κύτταρο ΡΕΚ προς τιμή και στήριξη του Συλλόγου ΔΑΔΑΑ των Παιδιών με Αυτισμό. Ψηφίστε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τους υποψηφίους και ελάτε να δηλώσουμε έμπρακτα με την παρουσία μας τη δύναμη αυτής της πόλης. Γεια σας, είμαι ο Κάρλος Σόσμος και σας καλώ να στηρίξετε και εσείς μαζί μου τη μεγάλη φιλανθρωπική γιορτή Βραβεία της Χρονιάς που θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου στις 9.30 το βράδυ στο Πολιτιστικό Κύτταρο ΡΕΚ προς τιμή και στήριξη του Συλλόγου ΔΑΔΑΑ των Παιδιών με Αυτισμό. Ψηφίστε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τους υποψηφίους και ελάτε να δηλώσουμε έμπρακτα με την παρουσία μας τη δύναμη αυτής της πόλης. Γεια σας. Είμαι ο Στάθης Λουδόπουλος και σας καλώ να στηρίξετε και εσείς μαζί μου τη μεγάλη φιλανθρωπική γιορτή Βραβεία της Χρονιάς που θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Κύτταρο ΡΕΚ προς τιμή και στήριξη του Συλλόγου ΔΑΔΑΑ των Παιδιών με Αυτισμό. Ψηφίστε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τους υποψηφίους και ελάτε να δηλώσουμε έμπρακτα με την παρουσία μας τη δύναμη αυτής της πόλης. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Γεια σας. Είμαι ο Κίμων και σας καλώ να στηρίξετε και εσείς μαζί μου τη μεγάλη φιλανθρωπική γιορτή Βραβεία της Χρονιάς που θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Κύτταρο ΡΕΚ προς τιμή και στήριξη του Συλλόγου ΔΑΔΑ των Παιδιών με Αυτισμό. Ψηφίστε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τους υποψηφίους και ελάτε να δηλώσουμε έμπρακτα με την παρουσία μας τη δύναμη αυτής της πόλης. Στηρίξτε μας! Το τμήμα 423 Νηριείδων Θυγατέρων Πινελόπης διοργάνωσε για ακόμη μία χρονιά την καθιερωμένη πλέον χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του τμήματός του, το Δέντρο των Ευχών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία Κομωτινής και τεέσοδο θα διατεθούν για την κάλυψη των προσωπικών αναγκών των φιλοξενούμενων γυναικών και παιδιών στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών Νομού Ροδόπης. Σε στήριξη, μόνο
Το Δέντρο των Ευχών, η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του τμήματος 423 Νηριείδων Θυγατέρων Πινελόπης, πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία Κομωτινής, όπου μέλη του τμήματος καθώς και κόσμος που έλαβε μέρος στην εκδήλωση αντικατέστησαν στο χριστουγεννιάτικο δέντρο τα στολίδια με ευχές. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών Ομουρουδόπης για την κάλυψη των προσωπικών αναγκών των φιλοξενούμενων γυναικών και παιδιών του ξενώνα. Μπλεκάτσι Έλπη, πρόεδρος των θυγατέρων της Πινελόπης Νηρίδες, τμήμα Κομωτινής. Είμαστε σήμερα εδώ στην πλατεία Κομωτινής, οι Νηριείδες, για να ξεστολίσουμε τα δεδράκια που έχουμε στολίσει με τις όμορφες μπαλίτσες. Έχουμε καλέσει τους συμπολίτες μας να πάρουν κάθε μπαλίτσα έναντι αντιτίμου 2 ευρώ για να βοηθήσουμε για τις προσωπικές ανάγκες των κακοποιημένων γυναικών και παιδιών του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών Κομωτινής. Ευχόμαστε σε όλους τις μέρες τις Άγιες των Χριστουγέννων καλές γιορτές και αγάπη στην καρδιά μας και ευχόμαστε να συνδράμουν όλοι στο σκοπό μας ώστε να δώσουμε αγάπη σε αυτές τις γυναίκες που το έχουν περισσότερο ανάγκη από όλους μας. Υπάρχει ενδιαφέρον, ακόμα είναι νωρίς και βλέπουμε ότι ο κόσμος συμμετέχει. Ταυτόχρονα, όπως κάθε χρόνο μιλάμε για ένα θέμα στην πόλη μας που θεωρούμε ότι είναι ταμπού, έτσι σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για την κακοποίηση σε κάθε είδος των γυναικών, είτε σωματική είτε λεκτική, και να μιλήσουμε και για τον ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών στην Κομωτινή, που υπάρχει από το 2014 και είναι μία δομή στην οποία μπορούν να απευθυνθούν όλες οι γυναίκες που υφίστανται κάποια κακοποίηση, και από ό,τι ξέρουμε και φέτος θα έχουν ακόμα ένα πρόγραμμα και για τις μονογονικές οικογένειες και για άλλες ευπαθείς ομάδες. Γεια σας! Θέλετε να διαλέξετε ένα μπαλάκι? Ονομάζομαι Γαντά Βασιλική, είμαι διοικητικός του Ξενώνα. Δεχόμαστε απλόχερα την τιμή που μας έχει κάνει ο Σύλλογος Θυγατέρων Πινελόπης Νηρίδες. Να βρισκόμαστε κι εμείς εδώ κοντά τους, έτσι ώστε ο κόσμος να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή, με σκοπό να βοηθηθεί φυσικά ο Ξενώνας, να δεχτούμε τη δωρεά τους. Είμαστε εδώ πέρα να ενημερώσουμε φυσικά και τον κόσμο ότι υπάρχει αυτή η δομή, εδώ και 4 χρόνια λειτουργεί. Τώρα, η προσπάθεια αυτή μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη μιας γυναίκας η οποία φιλοξενείται με τα παιδιά της ή χωρίς παιδιά στον ξενώνα. Μπορεί να φιλοξενηθεί από 3 μήνες έως και 6 μήνες αν υπάρχουν κάποιοι σοβαροί λόγοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε δεχτεί από το 2014 96 αιτήματα, έχουμε φιλοξενήσει 96 άτομα, 56 γυναίκες και 40 παιδιά, και συνεχίζουμε τη λειτουργία και ευχόμαστε όλοι στην εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Ευχαριστούμε πολύ. Ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Ναι. Διάλεξε μία μπάλα. Διάλεξε. Γιατί βάλετε στο δέντρο. Μπορείτε να γράψετε και μια ευχή αν θέλετε. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα κοσμήματα και χριστουγεννιάτικες κατασκευές περιμένει όσους επισκεφτούν το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ του Συλλόγου Διαβητικών και άλλων παθήσεων Ροδόπης, ο Γλυκός Κόσμος, το οποίο ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής 8 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου και πραγματοποιείται στον δεύτερο όροφο της Λέσχης Κομωτιναίων. Ο Σύλλογος Διαβητικών και άλλων παθήσεων Ομουροδόπης Γλυκός Κόσμος διοργανώνει για ακόμη μία χρονιά χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, προσφέροντας όμορφα και μοναδικά χειροποίητα δώρα σε πολύ προσιτές τιμές, ζητώντας τη στήριξη όλων για το έργο του. Το μπαζάρ πραγματοποιείται στον δεύτερο όροφο της Λέσχης Κομωτιναίων από την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου έως και την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου. Last Christmas I gave you my heart, but the
Είμαι η πρόεδρος του Σύλλογου Διαβητικών Ομοροδόπης. Λέγομαι Φαναρά Σοφία. Ήρθαμε εδώ για το καθιερωμένο το παζάρ το Χριστουγεννιάτικο. Βλέπω ότι ο κόσμος είναι πολύ, πολύ δυστυχώς λόγω κοινωνικών συνθηκών, λόγω το ότι δεν έχει ο κόσμος χρήματα. Αλλά να ξέρετε ότι αυτά είναι πάντοτε για καλό σκοπό, είναι για κάποιον που βοηθάμε ο Σύλλογος. Με τα χρήματα που λαμβάνουμε βοηθάμε παιδάκια, βοηθάμε άτομα που έχουν ανάγκη. Γι' αυτό θα παρακαλούσα πάρα πολύ ο κόσμος να συμμετάσχει σε αυτό το μπαζάρ, για να μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς να κάνουμε το έργο μας σαν Σύλλογος. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, εύχομαι καλές γιορτές στον κόσμο, να είναι καλά, υγεία πάνω απ' όλα για το καινούργιο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε για ακόμη μία φορά ο σπουδαίος στρατιώτης κολυμπητής Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης, που μετά το χρυσό στην Παρολυμπιάδα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Μεξικού που διεξάγεται αυτές τις ημέρες. Καθώς επίσης μεγάλη διάκριση πέτυχε και ο Δημήτρης Καρυπίδης κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο. Ο πρωτοαθλητής από την Αλεξανδρούπολη πρότευσε στα 100 μέτρα πεταλούδα το αγώνισμα που τον ανέδειξε χρυσό παραολυμπιονίκη με ρεκόρ μάλιστα στους αγώνες του Ρίου του 2016. Ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης μπορεί να μην κατάφερε να κάνει χρόνο κάτω από ένα λεπτό, ωστόσο δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα στο δρόμο για το χρυσό μετάλλιο, πρώτο στα προκριματικά με 1:0 τρία και πρώτο στα τελικά με 1:44 του δευτερολέπτου. Ο Δημήτρης Καρυπίδης, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Μεξικού, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ότι θα ήθελε να αφιερώσει το μετάλλιο στον προπονητή του, κύριο Γιώργο Τηλιγαδά, που είναι δίπλωτο από την αρχή της κολυμπητικής του πορείας και μοιράζονται τον ίδιο πόνο και κόπο όλα αυτά τα χρόνια. Καθώς επίσης το αφιερώνει και σε όλους τους Έλληνες, γιατί η ελληνική σημαία πρέπει να κυματίζει πάντα ψηλά με υπερηφάνεια. Πάμε να δούμε ποια φαρμακεία εφημερεύουν για σήμερα Σάββατο αλλά και αύριο Κυριακή 10 Δεκεμβρίου. Για σήμερα Σάββατο 9 Δεκεμβρίου διανυκτερεύει το φαρμακείο Μίτσιου Δημήτριου Σκεσίο ΜΕ στη διεύθυνση Μπότσαρη Μάρκου 26 από τις 3 το μεσημέρι έως τις 8 το πρωί της Κυριακής. Για αύριο Κυριακή 10 Δεκεμβρίου εφημερεύουν τα φαρμακεία Εσαγιάν Μιχράν στη διεύθυνση Ένου 7 και Μπανιά Αλεξάνδρα και Σία Μικρονέψιλον στη διεύθυνση Πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου 37-39 από τις 8 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα και διανυκτερεύει το φαρμακείο Ρωσίδης Δημήτριος στη διεύθυνση Λεωφόρος Ηρώων 4 από τις 8 το βράδυ έως τις 8 το πρωί της Δευτέρας.
Πάμε να δούμε πώς θα κοιμαθούν οι θερμοκρασίες για αύριο Κυριακή 10 του μηνός στην πόλη της Κομωτινής αλλά και σε ολόκληρη την περιφέρεια. Ο καιρός στην Κομωτινή. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Αυτά ήταν τα νέα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Thrakis. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων αλλά και όλες τις εκπομπές μας μέσα από το επίσημο site του καναλιού μας www.tvrodopi.gr καθώς και από το Facebook Art Channel Thrakis TV Rodopi. Εσείς μείνετε κοντά μας γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πες τα Νίκο με τον Νίκο Πουρσίδη. Γεια σας.